Καλημέρα κύριε Μπασιά. Καλημέρα σας, καλημέρα κύριε Σαχίνη. Προφανώς ικανοποιημένος είστε από την εξέλιξη ότι έχουμε στροφή, να μην το πω κολοτούμπα, στην αξιοποίηση του φυσικού πλούτου. Ναι, η αλήθεια είναι ότι εάν η κολοτούμπα μπορέσει να δώσει επιτυχία, δεν είναι και άσχημα. Ας ξεχάσουμε λίγο τα λάθη, αν και ήταν πάρα πολλά. Ξέρετε, δεν είναι η πρώτη φορά. Εγώ θυμάμαι όταν καταφέραμε να φέρουμε την Exxon με την Total σαν κοινοπραξία δυτικά και νοτιοδυτικά της Κρήτης, που όλοι τώρα καφιόνται, γινόταν πανδαιμόνιο με τις εφημερίδες, με τα ντοκιμαντέρ, με τις αναλύσεις. Όπως τώρα έχουμε πάρα πολλούς διεθνολόγους, περισσότερους από τα Περιστέρια στο Σύνταγμα, εκείνο τον καιρό είχαμε πάρα πολλούς ειδικούς στα ενεργειακά, περισσότερους από τα Περιστέρια στο Σύνταγμα. Και τώρα ξαναέρχεται αυτό το πράγμα. Είναι, οι καιροί αλλάζουν, και το θέμα είναι ότι, εντάξει, παρακολουθούμε εδώ την ιδιαιτερότητα στην Ελλάδα, αλλά σε όλες τις χώρες έχει ξεκινήσει η έρευνα υδρογονανθράκων, ιδιαίτερα από τη στιγμή που άρχισαν τα εμπάργκο ενάντια της Ρωσίας, η οποία είχε κάνει την εισβολή και τον πόλεμο που τον συνεχίζει στην Ουκρανία. Όλες οι χώρες ξεκινήσανε τις έρευνες και η Κομισιόν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επειδή τα είχε κάνει, επιτρέψτε μου την έκφραση, πάχαλο τα τελευταία χρόνια, άρχισε να αφήνει σιγά σιγά την υπευθυνότητα για τις διάφορες δράσεις και αποφάσεις των χωρών στις χώρες τις ίδιες. Δηλαδή έγινε κάτι αρκετά επίπεδο, αφήνοντας κάθε χώρα να κοιτάξει να λύσει τα προβλήματά της για να μην έχουν όλη την ευθύνη. Λογικό είναι ότι και η ελληνική κυβέρνηση, όπως και όποια άλλη κυβέρνηση, άρχισε να κοιτάει ότι κάτι πρέπει να γίνει εδώ. Και ας λέγαμε πριν από λίγο καιρό ότι εμείς δεν θα έχουμε λιγνίτη στο 23, μετά το 28, μετά το δεν ξέρω εγώ πότε. Όχι, ας λέγαμε, καλά το θυμίζετε, ήταν βασική πολιτική ότι θα πάμε άρον-άρον σε μια πράσινη ενεργειακή μετάβαση, δεν θα γίνουμε κόλπος του Μεξικού εδώ. Ναι. Όλα αυτά τα οποία ήταν προπαγανδιστικά, έτσι, αλλά ήταν προπαγανδιστικά στη γενικότερη ιδεαλιστική πολιτική της Ευρώπης εκείνης της εποχής, λέω εκείνης της εποχής και ας είναι μερικούς μήνες πριν, η οποία το μόνο στόχο που είχε ήταν να καλύψει αυτά τα συμφέροντα της εγκατάστασης των μη καινοτόμων ανανεώσιμων πηγών σε όλες τις χώρες για να ξεφύγουμε από το διοξίδιο του άνθρακα. Άλλο πράγμα το οποίο δεν στέκεται καθόλου. Και σήμερα, εντάξει, έχουμε φτάσει σε μια κατάσταση η οποία είναι θετική, αν και όλο τον καιρό πριν δείχνανε με το δάχτυλο όποιον μιλούσε για φυσικό αέριο, ακόμη για πυρηνική ενέργεια, για άνθρακα, για λιγνίτη, σαν κάποιο άτομο το οποίο δεν έβλεπε το συμφέρον της κοινωνίας. Και τώρα το συμφέρον της κοινωνίας το βλέπετε κάθε μέρα στην τηλεόραση, στις εφημερίδες κτλ. Να πούμε την αλήθεια, και εμείς για αυτά μιλάμε σήμερα. Είμαστε μέσα στο παιχνίδι, και εγώ και εσείς, γιατί αυτό κάνουμε. Αλλά το κάνουμε με μια διαφορετική αίσθηση των πραγμάτων, διέστηση των πραγμάτων και κατανόηση των πραγμάτων, νομίζω. Γιατί όλα αυτά ήταν στα σιρτάρια για χρόνια. Κύριε Μπασιά, όχι απλά ήταν στα σιρτάρια. Άνθρωποι, έπρεπε να έρθετε εσείς στο τιμόνι της ΕΔΕΗ για να αλλάξει φέρουσα αντίληψη, να τα λέμε. Γιατί μέχρι τότε η αντίληψη ήταν τη διαλύουμε τον προκάτοχο της ΕΔΕΗ, τον διαλύουμε. Δεν έχουμε, δεν μας ενδιαφέρει να ψάξουμε. Αυτή είναι η αλήθεια. Ναι. Και άνθρωποι σαν το Φόσκολο, τον Κονοφάγο, τη Φωκιανού, το Ζελιλίδη, το Γρηγορίου, το Λουκογιαννάκη ήταν γραφικοί, ήταν αλλού και αλλού. Ο Καριώτης που μιλάει για την ΑΟΣ, ήταν όλοι αυτοί αλλού. Δεν πρέπει κάποιος να πει ένα μεγάλο συγγνώμη και να απολογηθεί. Εγώ θα έλεγα να κάτσει και στο σκαμνί. 20 χρόνια καθυστέρηση, 3 μνημόνια έφαγε η χώρα κατά κέφαλο και ότου θαύματος, επειδή τα λέτε όλα. Τους τελευταίους 5 μήνες που λήγουν οι συμβάσεις, γιατί αυτά τα φέκ είναι επί των ημερών σας του 19 που όλοι τώρα πανηγυρίζουν, ξαφνικά κάνουν τη στροφή και θα τους πούμε και ευχαριστώ. Διότι αλλιώς σε 4-5 μήνες οι εταιρείες φεύγαν. Αυτά δεν τα λένε. Λίγανε τα φέκ.
Ναι, λίγα, ναι, γι' αυτό και δοθήκανε παρατάσεις. Αλλά είπατε κάτι πολύ σωστό πριν, κάνατε την λίστα, τη λίστα είναι και της μόδας αυτά. Μιλήσατε για τα άτομα τα οποία ασχοληθήκανε πολύ πριν από εμένα, γιατί εγώ να σας πω την αλήθεια και το γνωρίζετε, γνώρισα την Ελλάδα από ενεργειακή πλευρά, εάν θέλετε, από τον Νοέμβριο του 2016, η αλήθεια είναι αρχές του 2017, πριν ασχολιόμουν με άλλα πράγματα σε άλλες χώρες. Και αυτό που θέλω να πω είναι ότι ο μεγάλος οραματιστής, επιτρέψτε μου να μείνουμε σε αυτή την παρένθεση, ο μεγάλος οραματιστής δεν είναι κανένας τώρα πολιτικός, είναι ο κύριος Αντώνης Φόσκολος, ο οποίος ήταν ο μόνος, θα έλεγα, που από πάρα πολύ παλιά έβλεπε το ενδιαφέρον της Κρήτης και το ενδιαφέρον του φυσικού αερίου, όταν όλοι κοιτάγανε μόνο το πετρέλαιο. Γιατί σας υπενθυμίζω ότι ακόμα και τα σεισμικά, αυτές οι γεωφυσικές έρευνες με την BGS, με την οποία δουλεύαμε πριν και οργανώσαμε ό,τι κάνουν τώρα, με αυτή την εταιρεία όλες οι γεωφυσικές προσπτήσεις δεδομένων που γίνανε, αν έχετε κοιτάξετε λίγο είχε συζητηθεί παλιότερα σε χάρτες, έχουν διεύθυνση όλες αυτές οι σεισμικές γραμμές που ακολουθούν τα παράλια του Ιωνίου, της Δυτικής Ελλάδας, που είναι βόρειο-δυτικά, νοτιοανατολικά. Αυτές οι γραμμές γίνανε έτσι γιατί αυτό που ενδιέφερε ήταν τον Ιόνιο και το Ιόνιο και το πετρέλαιο. Ο μόνος που βλέπε καλά από δεκαετίες πριν το φυσικό αέριο για την Κρήτη ήταν ο Φόσκολος. Η απόδειξη ότι κανένας δεν έβλεπε το ενδιαφέρον του φυσικού αερίου το 2011 στην Ελλάδα είναι ότι αυτές οι γραμμές γίνανε έτσι ώστε και η πυκνότητά τους να προωθήσει περισσότερο τους στόχους οι οποίοι είναι δυτικά της Κέρκυρας και στην περιοχή του Ιωνίου. Nice. Είχαμε προτείνει λοιπόν από το 2017 στο Χιούστον που είχαμε κάνει μια μεγάλη συνάντηση μαζί με το προξενείο το ελληνικό να δημιουργηθεί ένα καινούριο πρόγραμμα σεισμικών γραμμών κάτω από την Κρήτη, το οποίο να έχει καινούργια γεωφυσικά, λέτε. Ναι, από το 2017. Και υπάρχει και σχετικός χάρτης, γιατί κάποιοι κοκορεύονται. Δεν είναι μόνο νότιο-δυτικά, είναι ακριβώς κάτω από την Κρήτη, νότια καθαρά, ναι, σε όλους και τους τέσσερις νομούς. Ναι, διότι θα γίνουν αυτά. Θα γίνουν, μισό λεπτό κύριε Μπασιά. Γιατί τώρα σίγουρα είναι ότι οι εταιρείες θα έχουν ενδιαφέρον να χτυπήσουν σεισμικές γραμμές, υποθέτω, που θα έχουν κάπως διαφορετικές διευθύνσεις. Προφανώς. Δηλαδή τα πράγματα προχωράνε αργά. Ναι, αλλά μην μας τρελάνουν τώρα, εμφανιστήκανε ξαφνικά, όλα πάτησαν ακουμπί και σήμερα. Αυτά είναι από το 2017, να τα μάθει ο κόσμος. Πόσα χρόνια έχουμε χάσει που θα μπορούσε η μοίρα μας, εγώ δεν λέω να γίνουμε Ελτοράντο, να είναι κάπως καλύτερη. Κάπως καλύτερη. Και όλα αυτά πηγαίναν διαρκώς σε ελληνικές καλένδες. Εγώ υπενθυμίζω, Φλεβάρι του 2022, οι επίσημες κυβερνητικές δηλώσεις ήταν ότι πάμε στην πράσινη ενεργειακή μετάβαση. Νοέμβριο και μετά την ιστορία των υποκλοπών πατήθηκε ένα κουμπί. Αυτό συνέβη τελικά. Ήμουνα παρόν γιατί ήταν η μεταβατική περίοδος που μου είχαν ζητήσει να παραιτηθώ αλλά δεν είχαν αποδεχθεί ακόμα η σημερινή κυβέρνηση. Ήμουνα παρόν στο Κοινοβούλιο όταν έγινε η παρουσίαση πριν περάσει η ψήφιση. Μιλάω για το 20. Ο τότε υφυπουργός, ο οποίος δεν είναι τώρα εδώ, είναι πάλι στην Ευρώπη. Ο κύριος Θωμάς, ναι. Ναι, είχε πει ότι τα έσοδα από την έρευνα υδρογονανθράκων ήταν 15 εκατομμύρια. Πρέπει να είναι γραμμένο στα πρακτικά. Εγώ βρέθηκα εκεί γιατί ήμουν υποχρεωμένος να είμαι. Τι μπορούσα να πω. Σήμερα μιλάμε, πόσα είπατε, στην... Για δις. Στην Ήπειρο. 5 με 6 δις διασταλτικά λέει. Κάτι είδα τώρα στην Ήπειρο. Θα είναι για... 40 χρόνια... Το 40. Μα είναι αλήθεια. Αλλά γιατί είναι αλήθεια? Γιατί αυτά είναι δεδομένα τα οποία έχουμε παράγει, έχουμε παρουσιάσει, ναι, σε πάρα πολλές χώρες, σε πάρα πολλά συνέδρια. Είναι στα διάφορα report. Όχι τώρα, όχι τα που λέει ο Υπουργός, τα υπολόγισε τώρα. Είναι πίσω. Μάλιστα. Όχι, είναι πολύ καλό που γίνεται η αναγνώριση. Εγώ έτσι το βλέπω, γιατί ξέρετε, δεν θέλω να έχω καμία πολιτική τοποθέτηση. Κύριε Μπασιά, εσείς, αλλά εγώ ως δημοσιογράφος, οφείλω να σας πω και ότι. Του ζητίζω όλους. Μάλιστα. Δεν μπορεί 3 χρόνια μετά να ανακαλύπτεις ότι έχεις αυτά τα κέρδη και αυτά τα κοιτάσματα, όταν στα έχουν πει 5 χρόνια πίσω. Δεν γίνεται.
Δεν γίνεται. Ναι, τουλάχιστον το έχουμε σήμερα. Τώρα να δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα. Γιατί κρατώ επιφυλάξεις. Ναι. Βλέποντας, αν και δεν έχω τη γνώση των εξελίξεων στην Ελλάδα για δεκαετίες, γιατί όπως ξέρετε, δεν ήμουνα και δεν είμαι, η αλήθεια είναι, στην Ελλάδα, εκτός από τα 4 χρόνια στα οποία υπηρέτησα το κράτος, αν θέλετε. Δεν ξέρω αν θα συνεχίσουν τα πράγματα. Μακάρι να συνεχίσουν, αλλά πάντα έχω την εντύπωση ότι όταν τελειώνει μια τετραετία και μπαίνουν σε μια περίοδο εκλογική, μπορεί να υπάρχουν σκαμπάνε πράγματα. Εύχομαι να μην υπάρχει, να συνεχίσουν, για να μην κουράσουμε και τις λίγες εταιρείες οι οποίες έχουν απομείνει. Μάλιστα. Ο διάδοχός σας στην ΕΔΕΗ, δεν το πείτε εσείς, θα το πω εγώ, αρχικώς αλλιώς μας τα έλεγε. Αλλιώς μας τα έλεγε. Τώρα ανακάλυψε το φως του αληθινών. Ερώτηση. Γελάτε. Μα έχω κρατημένες τις δηλώσεις όλων, κύριε Μπασιά. Δεν τα λέω έτσι. Δεν τα λέω έτσι. Ο νέος πρόεδρος της ΕΔΕΗ, ο κύριος Στεφάτος. Στέφος ή Στεφάτος. Στεφάτος, ναι. Αλλιώς τα είπε στο ξεκίνημα. Τώρα, για πείτε μου το χρονοδιάγραμμα. 22-24 σεισμικές έρευνες. 24-26 διερευνητικές γεωτρήσεις. Ναι. 26-27 ανάπτυξη κοιτάσματος. 27-28 παραγωγή φυσικού αερίου. Σας καλύπτει? Μα και βέβαια, δηλαδή, σας είπα, δεν αλλάζει τίποτα. Απλούστατα, αυτές οι άδειες είναι νόμοι του κράτους, υπήρχαν από το κοινοβούλιο. Απλούστατα, οι αργοπορίες των 3 ετών είναι σαν να παίρνεις σε χαρτί, έτσι, σε χαρτόν, ένα μικρό παραθυράκι και το μεταφέρεις οριζόντια 3 χρόνια μετά. Αυτά τα 3 χρόνια μετά είναι η περίοδος των παρατάσεων και αυτά που είχαν προγραμματιστεί θα γίνουν από τώρα και όχι δεν αρχίσουν 3 χρόνια πριν. Δεν μπορείς να το κατακρίνεις αυτό. Είναι σωστά τα διαγράμματα γιατί ήταν φτιαγμένα από πριν. Άλλο τώρα να αλλάζουμε τα χρώματα και τις γραμμές. Δεν πειράζει, αυτό είναι για να χτυπάνε καλύτερα και να περνάνε καλύτερα. Αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Το μόνο μπεμόλ που θα έβαζα εγώ, ναι, είναι ότι οι ερευνητικές γεωτρήσεις, άμα έρχεσαι από τη βιομηχανία και τα ξέρεις, τα έχεις ζήσει, οι ερευνητικές γεωτρήσεις για την Κρήτη, έτσι που μας ενδιαφέρει, γιατί είναι σημαντικό, δεν πρόκειται να γίνουν παρά το 2027. Και από εκεί και πέρα έχει πολλή δουλειά, διότι με μια διερευνητική, αν βρεις τις ενδείξεις και ξέρεις, πρέπει να κάνεις 2, 3, 4 για να αγκαλιάσεις ένα κοίτασμα που είναι υποθετικό σήμερα, ώστε να μπορέσεις να το παράγεις, να το εκμεταλλευτείς. Χρειαζόμαστε υποδομές. Αυτά τα πράγματα στην Αίγυπτο, το Ισραήλ σήμερα, γίνονται. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Ακόμα και στην Κύπρο, γιατί έχουν αρχίσει να φτιάχνονται υποδομές. Μάλιστα. Να φτιαχτούν και υποδομές. Οπότε η παραγωγή κανονικά θα μας πάει στο 2030. Νομίζω, 29-30. Να, γιατί δεν είναι λοιπόν. Κακό. Έχουμε καιρό. Κακό δεν είναι, αλλά για σκεφτείτε να ήμασταν 15-20 χρόνια πίσω, ε. Να σε είχα πρώτα. Αυτό λέμε. Λοιπόν, πολύ γρήγορα, γιατί ξέρω ότι έχετε ανηλυμένη υποχρέωση, απαντήστε μου γρήγορα σε 3 ερωτήματα ακροατών. Μιχάλης. Μπορώ, έχω καιρό, ναι. Ωραία. Ο Μιχάλης λέει, μήπως στην Κρήτη γίνεται για τα μάτια του κόσμου και λέω πολιτικού κλίματος και το μήνυμα είναι έχουμε την Κρήτη, ας αφήσουμε τους γείτονες, τους Τούρκους εννοεί, να ψάξουν στην ευρύτερη περιοχή μεταξύ Καστελορίζου και Ρόδου, διότι κύριε Μπασιά λέει, όπως ξέρετε, έχουν γίνει χρόνια πριν δειγματοληψίες από την τότε Μομπίλ και Ρόσνεφτ. Και από το ΙΓΜΕ. Ναι. Και από το ΙΓΜΕ, λέτε. Ο κύριος Περιστοράτης. Μάλιστα. Για τους ιδρύτες. Για τους ιδρύτες. Που τα έχουμε ξεχάσει. Καλά, εγώ απαντώ στον ακροατή, μην απαντήσετε εσείς, ότι ναι, εδώ δεν σας αφήσανε εσάς ως ΕΔΕΗ να πάτε πιο ανατολικά τις έρευνες. Φτάνει. Ναι. Τελεία. Τα προγράμματα υπάρχουν για να πάμε πιο ανατολικά. Και για τις άδειες και για τα σεισμικά δεδομένα. Πώς τα παραδώσατε έτοιμα, εννοείται. Ναι, μα και βέβαια. Μα δούλευε ο κόσμος και δουλεύει και σήμερα, έτσι. Δεν είναι να κάνουμε πολεμική. Αλλά απλούστατα, άμα σου έρχεται μια. Μια πρόταση από το Υπουργείο, ηρέμησε, μην ασχολείσαι πολύ με αυτά, καλύτερα να στήσεις θαλάσσια φωτοβολταϊκά, θαλάσσιες ανεμογεννήτριες. Τι θα κάνεις εφόσον είσαι σε εκείνη τη θέση και θέλεις να παραμείνεις, θα ασχοληθείς με πλωτές ανεμογεννήτριες, οι οποίες θέλουν γεώτρηση. Γελώ.
Άλλο ερώτημα του φίλου του Γιάννη. Μπορεί ο κύριος Μπασιάς, πέρα από την καθαυτή αξία των υδρογονανθράκων, να μας περιγράψει και τι θα συμβεί σε επίπεδο ανάπτυξης, αν συμβεί, για τις οικονομίες των περιφερειών στις οποίες θα πραγματοποιούνται τα έργα από θέσεις εργασίας μέχρι αύξηση ΑΕΠ? Ισχύει αυτό ή δεν ισχύει, λέει? Βέβαια ισχύει, διότι θα επιδράσει στο δευτερογενή και στον τριτογενή τομέα. Και θα είναι μια δραστηριότητα η οποία θα ξεκινάει από τον πρωτογενή. Πρωτογενή όχι αγροτικό, πρωτογενή των πηγών ενέργειας, δηλαδή των ορυκτών καυσίμων. Το θέλουμε ή όχι, έχουμε ακόμα 30 χρόνια μπροστά. Μάλιστα. Δεν γίνεται αλλιώς. Δεν γίνεται αλλιώς. Ο Σωτήρης, ερώτηση στον κύριο Μπασιά που πάντα τα απαντά σοβαρά, λέει. Έστω ότι υπάρχει κοίτασμα σοβαρό, ας κάνω, λέει, την υπόθεση εργασίας. Το κράτος τι εισπράττει, και δεν εννοώ σε χρήματα που να ξέρει ο άνθρωπος τι συμβαίνει συνήθως. Ένα κυβικό, η εταιρεία 5 κυβικά, το κράτος για παράδειγμα. Πώς γίνεται, λέει, η μοιρασιά? Γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Ναι. Ακούστε το λίγο. Εδώ έχουμε κιόλας, λέει, προκαταβολικά τα κεντρικά κανάλια να πανηγυρίζουν ότι η Ελλάδα θα εισπράξει 15 ψωροδείς ευρώ σε βάθος 20ετίας. Προκαταβολικά κιόλας το λένε πριν βγει το αέριο. Να βγει αέριο, αλλά η μοιρασιά ποια είναι στην πραγματικότητα, λέει? Δεν είναι τα μοντέλα, είναι οι εργασίες, οι εκτιμήσεις που είχαμε κάνει για να αξιολογήσουμε τις εταιρείες, το έργο τους και τις δυνατότητες, και ήταν αρκετά εύκολο, θα έλεγα, να αξιολογήσεις τώρα μία Total και μία Exxon εκείνο τον καιρό, και μία Repsol η Ισπανική, σοβαρές εταιρείες οι οποίες, η χάρη των οποίων μπορούμε να έχουμε και φυσικό και φως σε πάρα πολλές περιοχές του κόσμου και τα λοιπά. Mm-hmm. Το θέμα ποιο είναι? Είναι ότι τα αποτελέσματα που είχαμε, οι εκτιμήσεις που είχαμε και με βάση αυτές προχωράγαμε, ήταν ότι μπορεί να φτάσει μέχρι το 35% για το κράτος και 65% για τις εταιρείες. Αλλά μην ξεχνάτε ότι οι εταιρείες τα βάζουν, το κράτος δεν βάζει τίποτα. Και μέχρι τώρα αυτό είναι που με φοβίζει, το κράτος δημιουργούσε πάντα δυσκολίες. Όχι μόνο για τα περιβαλλοντικά, αλλά χίλιους δύο λόγους, έτσι, οι οποίοι έχουν να κάνουν με τη διοίκηση, με την τοπική διοίκηση, όχι αυτοδιοίκηση, την τοπική διοίκηση, τις κοινότητες, τους δήμους κτλ. Μπορεί να φτάσει το 35% και εκεί βασιζόμασταν. Και νομίζω ότι είναι αλήθεια, που είναι πάρα πολύ καλό, γιατί δεν βάζεις τίποτα στην ανάγκη ή στην... Μπορείς να τους δημιουργήσεις και προβλήματα, όπως έγινε μέχρι τώρα. Και αυτό είναι πολύ καλό. Δηλαδή, δεν ξέρω, σκεφτείτε να μην κάνετε τίποτα, όπως λέμε, και να σου έρχονται 35% από πωλήσεις γενικά. Εκτός από το, ας μην ξεχνάμε ότι θα αλλάξει και η εικόνα της χώρας, η οποία τώρα μην κοροδευόμαστε, έτσι, κόμβος, αλλά τουριστικός κόμβος είναι προς το παρόν. Όλα τα άλλα είναι υποθέσεις, και τα καλώδια και η αγωγή θα γίνουν, είναι να γίνουν, αλλά σήμερα ο κόμβος είναι τουριστικός. Λέει εδώ ο φίλος ο Στέφανος, σύμφωνα με δημοσιεύματα η συμμετοχή της Ελλάδας στην παγκόσμια εκπομπή ρήπων αντιστοιχεί στο 0,03%. Υπήρχε λοιπόν τόσο μεγάλη ανάγκη εμείς ως χώρα να είμαστε οι πρωταθλητές στην ασταθή ακόμη, γιατί η τεχνολογία δεν τη βοηθά, μακάρι να τη βοηθήσει, πράσινη ενέργεια, δεν χάθηκαν 15-20 χρόνια, κύριε Μπασιά? Κοιτάξτε, άμα δεν στείλουμε πολλούς διεθνείς δρόμους και γέφυρες αυτή τη στιγμή και τα λιμάνια τελειώσαν να τα κατασκευάζουμε, δεν πρέπει να κατασκευάσουμε ανεμογεννήτριες. Δηλαδή, εργολαβικό είναι το θέμα στην Ελλάδα. Δεν ξέρω αν σας καλύπτω. Κύριε Μπασιά, θέλω να κλείσουμε με ένα ερώτημα που κατά τη γνώμη μου είναι καθοριστική σημασία. Έχετε εικόνα της διεθνούς αγοράς. Έχετε μία εκτίμηση που πάνε τα πράγματα, ιδίως μετά τον απεγκλωβισμό από τη ρωσική πρώτη ύλη. Το ερώτημα λοιπόν είναι το εξής. Νότιο-δυτικά της Κρήτης, με βάση αυτά που έχουν πει και οι γεωλόγοι όπως ο Φόσκολος ή όπως έχει πει ο κύριος Κονοφάγος, νότιο-δυτικά της Κρήτης είναι το κρίσιμο για σας ή νότια της Κρήτης και νότιο-ανατολικά? Σε όλη την περιοχή. Γι' αυτό και ξεπλάγει όταν άκουσα χθες ότι εάν δεν βρούμε μεγάλο κοίτασμα στην ελληνική επικράτεια, πάει στην νοτιοανατολική Μεσόγειο το όνειρο να βρούμε και άλλο φυσικό αέριο. Αυτό δεν στέκεται. Νομίζω ότι πρέπει να υπάρχουν διάφοροι, ας πούμε, σύμβουλοι, οι οποίοι δεν καταλαβαίνουν τίποτα και είναι πεδαριώδες. Τι εννοείτε με αυτό, τι εννοείτε? Εννοώ ότι υπάρχουν πάρα πολλοί στόχοι σε όλη την νοτιοανατολική Μεσόγειο και θα υπάρχουν περαιτέρω μεγάλες ανακαλύψεις και στην Αίγυπτο και στην Κύπρο.
και στο Ισραήλ και στη Λιβύη, που μας ενδιαφέρει και πάρα πολύ, γιατί είναι οι βασικοί μας γείτονες όσον αφορά τη μέση γραμμή. Υπάρχουν πάρα πολλοί στόχοι και θα γίνουν πάρα πολλές μεγάλες ανακαλύψεις, διότι τώρα για τα επόμενα 10 χρόνια δεν θα υπάρχει τίποτα άλλο, όλοι θα ψάχνουν φυσικό αέριο. Όλοι θα ψάχνουν φυσικό αέριο. Άρα λέτε, καλόν θα είναι να τα δούνε πιο σοβαρά, πιο σοβαρά, όχι σαν μπακαλόγατοι να κάνουν λάθη, διότι το κοίτασμα της Αφροδίτης έχει έκταση 100 τετραγωνικά χιλιόμετρα και λένε απόθεμα 4,5-3 κυβικά πόδια. Το κοίτασμα Ζόρ έχει έκταση και αυτό 100 τετραγωνικά χιλιόμετρα, αλλά το απόθεμα είναι 33 κυβικά πόδια. Έχει καταλάβει κανείς γιατί? Γιατί εγώ ξέρω τι λέει ο Φόσκολος και εσείς, ότι οι στόχοι κάτω από την Κρήτη είναι carbon copy του Ζόρ. Αυτό λένε. Είναι σε πολλές περιπτώσεις. Σε πολλές περιπτώσεις και νοτιοδυτικά και στην περιοχή κάτω από τη Γάβδα. Δεν είναι αυτά δεδομένα ή λόγια, ξέρετε, εμπιστευτικά. Έχουν παρουσιαστεί παντού. Μάλιστα. Και είναι οι λόγια τους οποίους οι εταιρείες έρχονται. Άρα γι' αυτό επιμένω, θα το πείτε κύριε Μπασιάλα, γι' αυτό επιμένω. Να αφήσει τα έξυπνα λοιπόν, εγώ θα το πω έτσι, και το Υπουργείο και ο πρόεδρος ΕΔΕΗ, ο νυν, κύριος Στεφάτος. Αν δεν έχει ενδιαφέρον, δεν ψάχνουμε. Δηλαδή το κάνουμε για να το κάνουμε και το κλείνουμε. Δεν κατάλαβα. Υπάρχουν πιθανότητες κοιτάσμα. Δεν το είπε αυτό το παιδί. Στις ειδήσεις το άκουσα, αλλά δεν το είπε αυτό το παιδί. Προσπαθούν οι άνθρωποι να συνεχίσουν να μείνουν στην ίδια γραμμή και νομίζω ότι κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Δηλαδή δεν πρέπει να πολεμήσουμε την ΕΔΕΗ διότι αλλάξανε τα πράγματα, γιατί είναι ο μόνος φορέας που κανονικά θα έπρεπε να βγαίνει και να ενημερώνει τον κόσμο. Γεια σας. Δεν το κάνει όμως. Περιμένει το Υπουργείο πρώτα. Με συγχωρείτε. Δεν είναι μια ανεξάρτητη αρχή, είναι μια εξαρτώμενη αρχή. Είναι ο κύριος Μοχλός που έχει χώρα αυτή τη στιγμή, κύριε Μπασιά. Και αν δεν βγουν οι ειδικοί, γιατί σωστά το λέτε εσείς, κανείς δεν πολεμάει την ΕΔΗ. Αλλά αν δεν βγουν μπροστά οι ειδικοί, να πούνε στους πολιτικούς, παιδιά, αφήστε τα τέτοια. Εδώ θα το ψάξουμε όλο, διότι εδώ φαίνεται, δεν είμαστε σίγουροι, ότι μπορεί να έχουμε copy-paste ζόρ νοτίος Κρήτης. Δεν κατάλαβα. Αυτό που έλεγα για εσάς και για εμένα, γιατί είναι χρήσιμο να κάνουμε αυτές τις συζητήσεις έτσι, να ακούει το κοινό, μην πέσουμε κι εμείς στην παγίδα, δηλαδή, ξέρετε, αυτά τα του copy-paste και τα λοιπά, καταλαβαίνετε. Υπαφαίνεται, ήμουν προσεκτικός κύριε Μπασιά, ναι, υπαφαίνεται. Αλλά υπάρχουν πάρα πολλές δομές. Ναι, μπορεί να υπάρχουν και να υπάρχει και μία-δύο μεγαλύτερες, αλλά υπάρχουν πάρα πολλές δομές οι οποίες μικρότερες από το ζώο θα είναι, έχουν την ίδια γεωμετρία και μερικές από αυτές θα είναι γεμάτες, ας πούμε, μερικές άλλες θα είναι εντελώς άδειες. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλές δομές. Αλλά μου επιτρέπετε, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω φτάνουμε στο τέλος, γιατί το είχα σκεφτεί από την αρχή όταν μου ζητήσατε να μιλήσω και ιδιαίτερα μου το υπενθυμίσατε όταν παρουσιάσατε τη λίστα των ανθρώπων οι οποίοι έχουν συμβάλει με την επιμονή τους και την εργασία τους, ότι ο Αντώνης ο Φόσκολος κανονικά θα έπρεπε να του απονεμηθεί ο σταυρός του τάγματος της τιμής, γιατί είναι δεκαετίες που επιμένει, όταν όλοι μιλάγαν για πετρέλαιο και όταν όλοι μιλάγαν για το Ιόνιο, για την Ήπειρο, και αυτός επέμενε για την Κρήτη και εμφανιζόταν σαν το περίεργο πουλί, ενώ είχε καταλάβει από την αρχή για διάφορους λόγους που ούτε εγώ μπορώ να γνωρίζω για ποιους λόγους, αλλά έχει αυτή τη διάνοια να το κάνει και θα έπρεπε να μην τον ξεχάσουν σήμερα. Κύριε Μπασιά, σας τιμά το γεγονός, παρότι έχετε τραβήξει όλο το λούκι, ξέρω τι λέω, για να φτάσει στην εικόνα που είναι η ΕΔΕΗ σήμερα. Σας τιμά το γεγονός ότι δεν ξεχνάτε τους πρωτοπόρους επιστημονικά. Θέλω να σας ευχαριστήσω, θα τα ξαναπούμε. Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο, να είστε καλά.